Είναι και κριτικό και ενισχυμένο από την Κρήτη. Οπότε θα το προτιμήσετε. Το πρώτο θα το προτιμήσω, να το φέρεις εσύ. Θα το φέρω. Πωλείται ήδη σε φαρμακεία της Κρήτης, ενώ αρκετοί είναι και οι ρυθμιώτες φαρμακοποιοί που ακόμα και σήμερα έκαναν τις παραγγελίες τους ώστε να το παραλάβουν. Ο λόγος για το κριτικό ίαμα, το θαυματουργό δισκείο που περιέχει τη σοφία της κριτικής γης. Εγώ, επειδή είμαι γιατρός, ό,τι βγαίνει από τη φύση, το υποστήριο, δηλαδή έχω τη γνώμη ότι πρέπει να το βλέπουμε. Το Σάββατο ή την Παρασκευή ρώτησα το φαρμακείο και δεν μας ήρθε ακόμα. Θα το πάρω. Δεν υπάρχει. Έστω και δοκιμαστικά. Αναγκαστικά το παράφω είναι από τη φύση. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον, ενημερωτικά τώρα λέμε στον κόσμο διάφορα. Λογικά θα προτιμηθεί από το κοινό γιατί έχουν μια έτσι γνώση περί του θέματος προς το παρόν. Δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά αυξάνεται. Εσείς για παράδειγμα το έχετε παραγγείλει? Το έχω παραγγείλει, ναι, το αναμένω. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, το κρέταν ίαμα μπορεί να καταπολεμήσει τις φλεγμονές στο ανθρώπινο σώμα που οδηγούν σε βαριές ιώσεις και κρυολογήματα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει δύναμη και ζωντάνια στον οργανισμό. Αυτό είναι για το κρύο μαζί. Εντάξει, άμα χρειαστεί να το πάρω. Το έχετε ακούσει? Όχι. Δεν θα το παίρνατε? Όχι. Αν το ήξερα και το είχα ακούσει και είναι καλό. Όντως θα το έπαιρνα. Υπάρχει και τη ζήτηση και το ρωτάνε αρκετά, αλλά δεν το έχω δει ακόμα να κινείται εδώ. Εσείς για παράδειγμα το έχετε? Όχι, δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι πολύ πρόσφατο, δεν έχουμε προλάβει ακόμα. Το θαυματουργό αυτοσκεύασμα περιέχει κριτικά βότανα, όπως το θυμάρι, ο δίκταμος και το φασκόμηλο, τα οποία σε συνδυασμό με το παρθένεο ελαιόλαδο που παράγει σε αυθονία η κριτική γη, δημιουργεί μια ασπίδα προστασίας του ανθρώπινου οργανισμού. Όταν το ακούσετε, υπάρχει πρέπει να το αγοράσετε? Αν μα κάνει καλό. Άμα κάνει καλό, ίσως. Σε κάτι που δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα έπαιρνα. Οι Κρήτες επιστήμονες που δημιούργησαν το ευεργετικό αυτό δισκείο δούλεψαν περίπου 20 χρόνια μελετώντας ακόμα και την παραμικρή λεπτομέρεια πριν το κρέταν ίαμα κυκλοφορεί στην αγορά. Πολύ προσοχή στην αλόγιστη χρήση των αντιβιωτικών. Οι ιώσεις δεν θεραπεύονται με αντιβιωτικά. Έχει γίνει ήδη και μια κίνηση και από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ρεθύμνου ενημέρωση ως προς το κοινό. Όχι αντιβιωτικά. Όχι αντιβιωτικά χωρίς τη σύσταση του γιατρού σας και μόνο στις περιπτώσεις που χρειάζονται. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, το κρέταν ίαμα έρχεται ακριβώς να δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι, στο να βοηθήσει τον οργανισμό ενδεχόμενα στην πιο γρήγορη ανταπόκριση και θεραπεία από ιώσεις. Με βάση πάντως τις εκτιμήσεις των φαρμακοποιών, η ζήτηση του κριτικού σκευάσματος αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα, όταν δηλαδή θα βρίσκονται σε έξαρση οι ιώσεις του χειμώνα, αφού συμβάλλει στην αντιμετώπιση τους.